1958. Ο απελευθερωτικός αγώνας συνεχίζεται. Οι Άγγλοι εμπλέκουν εντονότερα το τουρκικό στοιχείο που προβαίνει σε όργιο σφαγών και καταστροφών. Η ΕΟΚΑ παρά τα πλήγματα πρέπει να εντείνει τη δράση της. Και η αόρατη στρατιά της εκπαιδεύεται ευρύτερα στη χρήση των μέσων που διαθέτει. Στα σπήλια, την καρδιά της ΕΟΚΑ, όπως χαρακτηρίστηκαν από τους Άγγλους, οι έρευνες είναι συχνές. Αλλά η δράση δεν ανακόπτεται. Στο σπίτι του Ανδρέα Πατσαλίδη, ο ίδιος και οι συναγωνιστές του εκπαιδεύονται στη χρήση νάρκης που προόριζαν για ενέδρα. Κάποια στιγμή εκρήγνεται και τους κομματιάζει. Είναι το πιο πολύ νεκρό ατύχημα του αγώνα. Όλοι είναι νεκροί, αλλά ποιοι κανένας δεν ξέρει. Αναγνωρίζονται μόνο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Ανδρέας Πατσαλίδης, και ο Κώστας Αναξαγόρα από τα σπήλια. Με σπαραγμό καταγράφεται η είδηση. Η Μινοδόρα Αναξαγόρα ακούει στα περιβόλια την τρομακτική έκρηξη και την φτάνει το μαύρο μήνυμα. Πότε κατάλαβες ότι ο Κωστής ήταν στον αγώνα? Κατάλαβα το, έκαμε κάμπος τον καιρό, και κατάλαβα το ύστερα που έκαμε συνταχαμε μια δράψη και κατεβέρναση που είδαμε κάτω και που πάνω βάλα σαν ήδη. Ύστερα ανοίξαν και Παναθήρι που πως. Λέμε, μα ήταν που το κάνουν και το Παναθήρι, μην τα χάλασε το στίχους. Δεν να το σάσω με άλλα λιμούνα το μυαλίνο. Ύστερα κατάλαβα το. Έφερνε φίλους του και μην είσαι καρδαμέ. Ναι, εμείς είμαστε στην ποδά που κλείμε την πόρτα και άρνιαμε την πόρτα. Την πόρτα ήταν ποζί. Βέρνανε ευκένα από το πόρτα την ποζί από το Παναθήρι. Έφερνε και όπλα, σπίτι. Όλα έφερνε, έτσι πράγματα έφερνε, ούτε ξέρουν έτσι. Δεν είδα καμιά πολλά. Που την ημέρα που έγινε και η έκρηξη, πού ήσου? Είμαι στα χωράφια και άκουσα της. Και έβαλα τα μωρά μες στο εσάτσιν και ελάμνησα. Έρχομαι, είδα μες στον κούκον ήβρα την Αθηνά. Λαλώ τη ζωρά Αθηνά, μα είναι από γενικέ. Λαλή μου αντινάξασαν την εκκλησιά του Κούρταλη η Τούρτσι, λαλή μου. Έξερον το κίνητο και μου είπε τίποτα. Έστρα προχώρησα, έφτα τα μη. Λαλώ της Αρπινίκης και Αρπινίκη, μα είναι από γενικέ. Λαλή μου έτσι πέθανε και ο γιος σου, λαλή. Έτσι. Ναι. Λαλώ της γιατί. Λαλή, αντιλάξατε το σπίτι του Πατσαλή και ήταν μέσα και πέθανε και εκείνος. Καταμωράμε στο εσάτσι, εγώ πέλανε τους αρκετά εδώ στο ποτάμο σου κάτω, ποτσού κομμάντους, ποτά κομμάντους. Πήγα και κάτω βούτησα και αρπάξα το, δεν τον αγρόνισα. Ύστερα είχε μια ηλιά τα μη, πάνω στο, έχω την και εγώ την ηλιά. Λαλό να το ανένω γιος μου, λαλό να το ανέσω ηλιά. Και τράβησα το και είδα την ηλιά που είχε πάει στο χέρι του και κατάλαβα το πως θα νομίζω. Κώστας Αναξαγόρα. Το πρώτο από τα 12 παιδιά του Αναξαγόρα και της Μινοδόρας, οδηγός στο μεταλλείο αμιάντου. Ανάμεσα στους πρώτους πυκνώνει τη στρατιά της ΕΟΚΑ μετά την ιστορική μάχη της στα λιμέρια του Διγενή τον Δεκέμβρη του 1955. Γίνεται σύνδεσμος των ομάδων με τον Πολύστυπο και συμμετέχει σε ενέδρες και άλλες αποστολές. Στον ίδιο τομέα δράκει ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, που είναι τη μοιραία μέρα στο σπίτι του Ανδρέα Πατσαλίδη και μέσα σε συγκλονιστικές σκηνές, όταν τελειώνει η νεκρόσιμη ακολουθία, αναγνωρίζεται από τον αδελφό του και μεταφέρεται να ταφεί στη γενέθλια γη, τα Λιβάδια. Το ολοκαύτωμα στα Κούρδαλη σκοτώνει τα όνειρα. Χορός αρχαίας τραγωδίας, η μάνα, η μνηστή, οι αδελφές, οι συναγωνίστριες του Κώστα, όπως και των άλλων, ενώ πλανάται ακόμη το μυστήριο για τον τέταρτο νεκρό, που κυδεύεται χωρίς το δάκρυ της μάνας, αλλά με το δάκρυ όλων για τον άγνωστο στρατιώτη. Πέθανε ο γιος μου, ήρθαν σύντα μέσα στο έσω μου, εμείς είχα 5 κούρες και κάθε μου τζαμί, έφεραν έναν εργαλείο, ήρθαν να ρωτούσαν με αν έχω όπλα, αλλά λέω τους αν έχω, έφεραν ο γιος σου, όχι αν έφεραν, δεν ξέρω. Ύστερα έρθαν ένας κομμάτος ήταν που ήταν, έκρατε ένα εργαλείο, έβαλαν το γύρω γύρω μέσα στο σπίτι, είναι ένα τάρας.
Ύστερα βάλαν το κοιμάτσι την γωνιά και πετάξε στον ίσο πάνω. Ύστερα ήρθα στην πολύ με τα τσάφη με τα φτιάρκα αυτιά μου την άκρα, ευκάλαν τις πλάτες του σπιτιού μου. Στο τέλος ποτάρασε και ήταν το ένα μηχάνημα, ήβραν μια βελόνα και ένα ρινί. Τα είπα μου για κρεβάτι, για πάπλωμα, για τίποτε, ευκάλαν τα έξω όλα και σύσαν τα πως είχαμε ενόπλα μέσα. Ένα φυγάσιν τίποτε. Να μπούσαν να κάνω ζυγόν. Πιάνε τον άντρα μου, πήραν τον στο γυμναστήριο. Πιάνε το γιο μου, πήραν τον στις πλάτρες. Πήραν τον στο δικαστήριο. Στήσαν με ζαμέ, έφεραν τα όπλα. Λάλε μου, τον τόπλο νεκράν το γιο σου. Να λέω τους γιον ξέρω. Αλλά το άλλο λαλί μου, τον τόπλο νεκράν το γιο σου. Πάλε τα ίδια. Λάλε του, δεν ξέρω, δεν κράτη. Δεν τον είδα καμιά πολλά να κράτη όπλα, λάλε του. Ακτίβησα μου, πόσες κλωτσές μου. Ακούσα μου, που θα με πιάνα με τσούπο τα μαλλιά, ακούσα από στον τοίχο. Αφού ήρθα και πια στο νοσοκομείο, έκανα μια άνευτο να μην στο νοσοκομείο. Και γλίτωσες με εσύ, που το δικαστήριο που με ευκάλασε, έφερα με πόξο και άκαμε και είχαμε. Και έφερες με εσύ στα σπήλια με το αυτοκίνητο. Ναι, έπρεπε να σε φέρω σπίτι. Ναι. Και ο αγώνας για επιβίωση αρχίζει. Μια φωλιά παιδιά, όπως λέει η μάνα του Κώστα, πρέπει να ζήσουν. Ένα μεγάλο στήριγμα χάθηκε και η υγεία του πατέρα κλονίστηκε από τα βασανιστήρια. Οι χωριανοί προσπαθούν να γεμίσουν το κενό καλλιεργώντας τα κτήματα της οικογένειας. Το μόνο έσοδο. Και απέναντι από το μικρό σπίτι ανασταίνουν με ανδριάντες τον Κώστα και τους συναγωνιστές του. Αφού σηκώνουμε πρώτα να δικλείσω, να τον δω και ύστερα να κάνω δουλειά. Να σου πω ότι ήταν καλό ο γιος μου. Έτσι εξήγαθε ότι πως επιέθανε, αφού στους έφεραν και στήσαν το τσαμί. Και κάθε πρωί πρέπει να τον δω κάθε πρωί. Να τον δω και ύστερα να κάνω άλλη δουλειά μέσα μου. Ο Αλέκος Κωνσταντίνου παραμένει ο άγνωστος της ομάδας και κρατά την αναπνοή της Κύπρου τρεις ολόκληρες μέρες. Από το βάθρο του ανιστορεί τη γενιά του 55, την ετοιμότητά της να βαδίσει στο θάνατο και τη νίκη της πάνω στο θάνατο. Στο μέλαθρο ευγυρίας των αγωνιστών της ΙΟΚΑ, εκτοπισμένη από τη λεμονανθούσα μόχωστο, φιλοξενείται η μάνα του, η Ελπινίκη. Η Ελπινίκη Κωνσταντίνου, φορτωμένη με τις μνήμες μιας ζωής που δεν ήταν εύκολη, φορτωμένη βαρύτερα με την πίκρα του ξεριζωμού και της μοναξιάς. Εγώ κι αν έδωσα το παν, ο πλάστης μου το ξέρει, γιατί τον είχα μονογιόν, ένα μοναχοπέδι, λέει κάποτε. Γεννημένος στην Κακοπετριά, ο Αλέκος φεύγει μωρό με τη μητέρα του στην Αμόχωστο για μια νέα αρχή μετά το χωρισμό των γονιών του. Ο Αλέκος μου, να σκεφτείς ότι ήταν 1,5 χρονού, και μέχρι τα 2 χρόνια έφυγαν και πήγαν στο Βαρόσι με μια οικογένεια που ήταν στην Κακοπετριά και είχαν πριν εξοχή και πήγαν ως υπηρέτρια κοντά τους. Και πήραν και το μωρό μου μαζί μου. Πώς μεγάλωσες τον Αλέκο μέσα στο ξένο σπίτι? Είχαν και εκείνοι παιδιά? Είχαν και εκείνοι δύο παιδιά. Το ένα παιδί ήταν με την ηλικία του Αλέκου μου. Και έτσι επερνούσαμε καλά, αγαπούσαν τον εκείνοι. Έκαναμε 7 χρόνια. Mm-hmm. Μετά εφύγαμε. Όταν μεγάλωσε το μωρό, μεγάλωσε και το άλλο μωρό, άρχισαν να τσακώνονται. Mm-hmm. Έτσι εφύγαμε και νοικιάσα σπίτι. Και μείνησκαμε στο σπίτι. Mm-hmm. Και έμπλενα ρούχα ξένα για να μπορούμε να ζούμε. Mm-hmm.
Στην πόλη του Ευαγόρα, πριν από το ξεσηκωμό, μεγαλώνει ο Αλέκος με τη μητέρα του. Από πολύ μικρός πάει σε νηπιαγωγείο για να μπορεί εκείνη να δουλεύει. Σκλήρες επιλογές μέσα στο πνεύμα του κοινωνικού ιστού της εποχής. Στο δημοτικό μπαίνει κατευθείαν στη δεύτερη τάξη. Το τελειώνει με άνεση και μπαίνει στο ελληνικό γυμνάσιο αμοχώς του. Η πρώτη τάξη τελειώνει με άριστα. Στη δεύτερη μένει ανεξεταστέως. Λοιπόν, εγώ θύμωσα και λέω του, εγώ μπορώ να σε στέλνω να μαθαίνεις γράμματα, δεν μπορώ να πληρώνω και ιδιαίτερα άλλα. Διότι σωρί στην κατάσταση μας δεν έχω. Λέει μου εντάξει, τότε πιάσε δουλειά. Εργάζεται σε έναν ταξί αυτοκινητό η νύχτα και την ημέρα ανεσκευάζε και πήγαινε και γράφει στο Λύκειο. Και μέχρι την τετάρτη του τάξη του Λυκείου ήταν εκεί. Μετά ήβρε δουλειά στο στρατό, ζητούσαν στο στρατό να πιάζει 50-60 να δώσουν εξετάσεις και ήταν ο πρώτος. Και έτσι λέει μου, μαμά θα πάω σχολείο, να πιω δουλειά για να ξέρω να ξεκουραστεί και εσύ λέω, διότι ξέρω ότι κουράζεσαι. Και έτσι έμεινε στο στρατό μέχρι που έγινε το μήνυμα. Άρχισε όμως ο αγώνας της ΕΟΚΑ εντωμεταξύ. Το 55 ναι. Ήρθε ένα βράδυ σπίτι και λέει μου, μαμά, προτιμάει να μείνω στην Κύπρο ή να πάω στην Αγγλία. Λέω του, για ποιο σκοπό να πας στην Αγγλία. Εγώ κάμα τόσες θυσίες για να σε φορώ. Εσύ να πας στην Αγγλία. Λέει μου, πάει να γραφτώ στην ΕΟΚΑ. Λαλό του να γραφτείς, με την ευχή μου. Γιατί όχι, λαλό του. Και όταν χρειάζεται βοήθεια, να σε βοηθώ. Χάρηκε, ανεφιληθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, εκλάψαμε. Τέλος πάντων, μετά που γράφτηκε να πούμε, έφερνε μου και σπίτι και μπενζίνα από τον επιτρέπε του και παρούτι. Και κάθονταν μέσα στην κουζίνα τη νύχτα, τα κοπέλια, οι φίλοι του, και κατασκευάζαν βόμβες. Ερχούνταν και οι Εγγλέζοι να κάνουν έρευνες. Εγώ κουμπάνησα αρτήματα και έβαλα τα μέσα στο φράμο, μέσα στην αύλη μπαν, και έχουν τα τσι μέσα και έτσι δεν βρίσκαν τίποτε. Ναι. Μετά μια νύχτα ήρθε, λέει μου, να σου φέρω 5 όπλα. Δηλαδή, μικρά το χέρι του. Λαλούτα αν τα βρούνε, τα πάμε όλοι. Λαλούμε, θα τα βρούν. Λαλούτα εντάξει, αφού θέλει να τα φέρει, να τα φέρεις. Έφερε τα και βάλαμε τα σε ένα λάστιθο το αυτοκίνητο. Εσκάψαμε μες στην αυλή. Εκβάλαμε τα μέσα, κόσαμε τα. Και που πάνω έβαλα ένα τσίγκο και φύνεψα μια μπουλόρκια και κολοτζές. Άμα είναι εδώ τους Εγγλέζους, να έρθουν για έρευνα, πιάνε ο λάστιθο και πότε θα τις κολοτζές. Έτσι μας πήραν κανένα σύζηση. Ούτε τα βρήκαν ποτέ εκείνα. Ούτε τα βρήκαν ποτέ στο σπίτι μας. Μέχρι την ημέρα που έφυγε που τον σκότωσε έναν Εγγλέζο. Η εκτέλεση γίνεται έξω από το κινηματοθέατρο Ηραίο στις 14 Απριλίου 1958. Ο Άγγλος που σκότωσε ο Αλέκος είναι ο σκληρός ανακριτής Ντίαρ που βασάνιζε κτηνοδός τους αγωνιστές που έπεφταν στα χέρια του. Και έχει καυχηθεί ύστερα από ανεπιτυχείς απόπειρες εναντίον του πως κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά του. Μπορεί όμως ο Αλέκος μαζί με συναγωνιστή του. Το όπλο του συναγωνιστή παθαίνει στόμωση και ο Αλέκος πυροβολεί ξανά τη στιγμή που ο Ντίαρ τον αρπάζει από το σακάκι. Βαριά τραυματισμένος ο Ντίαρ ξεψυχά στο νοσοκομείο. Σε δωμάτιο του Ηραίου ανακαλύπτονται βόμβες και την επαύριο το κινηματοθέατρο ανατινάσεται. Αλλά είδε τον ένας που την Αίγυπτο που πουλούσε σάντουιτς απέναντι και πρόδωσε και καταδικτήθηκε για 5.000 λίρες. Ύστερα από 15 μέρες θα σκοτώσε τον Ιώκα. Η οικογένεια του ήταν στο βαρόσι του. Η οικογένεια του ήταν στο βαρόσι, αλλά άκουσα ότι προδόθηκε. Επρόδωσε τον Αλέκο, διότι είμαστε και γνωστοί με την οικογένειά του. Εφιάντια τσίνη που έπιανε, δεν ξέρω, δεν έχω δει κανένα.
Από τότε ο Αλέκος βγήκε στα βουνά, βέβαια. Από τότε βγήκε στα βουνά. Είχες μηνύματα του, κύριε Αρπινίκη? Είχα κάθε 8, είχα επιστολή. Έγραφα του να προσέχει, προσεύχομαι για αλλού του, γύριζα τις εκκλησίες μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα να πει απαρπαντητή, για να μου τον εγκλέπει ο Θεός. Μου τον έγκλεπε, ήταν που να κάνω. Ο ίδιος ο Αλέκος τι σου έγραφε? Ο ίδιος ο Αλέκος έγραφε μου, είμαι καλά μαμά, να με παραζώνει. Δεν θέλω να στενοχωριέσαι τίποτε, είμαι καλά, παίρνω πέσα σε καλά χέρια, είμαι ευχαριστημένος. Σου αγαπούσαμε και μια κοπέλα. Mm-hmm. Όταν κατεβώ, λέει μου να την προσέχει, και όταν κατεβώ θα παντρευτούν. Μέσα στο ίδιο γράμμα έγραφε ματσίδες και μάλιστα. Έγραφε πρώτα τα δικά μου, μετά έγραφε τη σκοπέλα, διαβάζαμε τα σύζαμε, το κάναμε το άλλο και στέλναμε. Και το τελευταίο του γράμμα έγραφε μας να πάμε για τρεις ημέρες να το δούμε και να γυρίσουμε πίσω. Mm-hmm. Και αν θέλει να πούμε η κοπέλα, κρυφά από τους γονιούς της, γιατί δεν θέλασαι, λόγω του ζητήσαμε την κοπέλα. Αλλά ο παπάς της λέει, μια που εμπερτεμένος, ξέρω ότι εμπερτεμένος, θα λέει, «Α, τελειώσει ο αγώνας, τσάνε και με τι να γίνει». Έτσι έγραφε, μα να πάμε και να παντρευτούμε γρυφά στο Μασχερά. Είπαμε το και μισό, και ξέρω εγώ, να περιμένουμε πονάρτη, και ήταν το τελευταίο μας γράφω. Όταν άκουσες ότι έγινε η έκρηξη στα σπήλια και είχε έναν νεκρό που ήταν άγνωστος, επίενε ο νου σου στον Αλέκο? Να σου πω, εμείς οι γυναίκες όλες, οι μητέρες, είμαστε όλες μαζί. Όλη μέρα και προσευχόμαστε. Όταν ακούσαμε ότι πεθάναν 3-4 και ο ένας δεν ακούστηκε, όλες συμπειραχτήκαμε. Αλλά εγώ σαν που είχε πήγε, σύρκα, λοιπόν, ρωτούσαμε μια την άλλη, ποιος ενάνε, ποιος ενάνε, κάτσαμε, εξυνηχτήσαμε, περιμέναμε. Δεν μάθαμε τίποτε ποιος ήταν, άγνωστος, άγνωστος, ως την τρίτη ημέρα, στην τετάρτη το μάθαμε. Στο μικρό χωριό των Σπηλιών, έχει ψαλεί στον Άγιο Αντώνιο η νεκρός μια ακολουθία για όλους, την επαύριο της έκρηξης και μετά την νενομισμένη νεκροψία στα κομματιασμένα κορμιά τους. Ο άλλος προσωρινά άγνωστος, ο Παναγιώτης Γεωργιάδης, έχει ήδη αναγνωριστεί και ταφεί στη γη που το γέννησε, τα Λιβάδια. Η γη των Σπηλιών δέχεται με στοργή το σώμα του άγνωστου μέχρι τότε Αλέκου και όλοι τον κλαίουν σαν γιο και αδερφό τους. Τον θάβουν δίπλα στον κοινό τάφο του Ανδρέα Πατσαλίδη και του Κώστα Ναξαγόρα. Η Ελπινίκη, όπως όλες οι μάνες που είχαν παιδιά στα βουνά, πνίγεται στην αγωνία. Και ο Άγιος Αντώνιος της φανερώνει την πληγή και τη δόξα της. Γύρισα την ημέρα 4 μανατήρια. Μάλιστα. Όταν επιάστηκα για Μαρίνα Ναύτα, την εναυτένα. Εσκουπίσαμε την, βάλαμε νερό, να πλήναμε τα καντήρια, άφταμε το, ενάφταμε, ενάφταμε το. Ήσαν λίγο θύμισα εγώ. Πιάμε φίλε να δούμε που φύραμε. Με κάνεις έτσι και είναι ο γιος σου κάποιος ενάνει και ξέρω εγώ. Μετά ήρθαμε στην εκκλησία να θυμούμε και πιάμε να ψούμε τον αντέντόνι, ένα κυδερίνια. Ένα καντήλι, ένα εκκλησάκι να πούμε που ήταν και ήταν έτσι ερημωμένο. Είμαι μπήκα μέσα εγώ, είχα ένα ρίγος, είχα έναν αυτόν λαλόν και του τον ερημωμένο και όσοι ξέρει αν είναι ο γιος μου που πέθανε ο τέταρτος. Πάμε να τον άψουμε, δεν φτάναμε. Βάλαμε τραπέζι, βάλαμε καρέκλα πάνω, φκένουμε, ναύτωμε, τον αυτένε με τις πολλές φροντίδες, άψε. Ώσπου να κατεβώ από την καρέκλα, έσπασε μίσω μου το γυαλί, το ποτήρι. Και ποιον έμεινα και εγώ τζάμι, λαλόν τους είναι ο γιος μου, είναι πολύ αμφιβολία. Διότι στα σπηλιά ήξερα πως ήταν ο Ισαντώνη. Αλλά αφού ο Ισαντώνη μου τον έδειξε, μου τον φανέρωσε, μου τον πρέπει να του. Το μήνυμα επιβεβαιώνεται και από την Ιώκα. Η Ελπινίκη πάει στα σπήλια. Δίπλα στον κοινό τάφο του Ανδρέα Πατσαλίδη και του Κώστα Ναξαγόρα, η γη ανοίγει για να της δώσει το μονάκριβο παιδί της που θέλει να το έχει κοντά της, στην Αμόχωστο. Χορταριασμένο τώρα το χώμα, αλλά εκεί, γιατί η γη δεν έχει κρυγέλια.
Στο αντίκρισμά του ζητά να της δείξουν το χέρι του. Βεβαιώνεται και σοριάζεται λιπόθυμη ψιθυρίζοντας: «Αλέκο μου, πώς έγινες έτσι?» Φέραμε τον, ταλαιπωρήσαμε μας όπως οι εκλέζεις στον δρόμο. Κάθε δυόν σταματούσαν μας. Άμα βρίσκα χωρκά που μας περιμένα ο κόσμος όλος με τεστράτες, τρέχασε βουρική, μας αφήνα να περάσουμε. Όταν προχωρήσαμε στο 4 μίλι, φτάσαμε, κόψαν τον δρόμο να μην περάσουμε οι εκλέζεις. Εν τω μεταξύ ο δήμαρχος, ο Μπούλουρος, αθυμούμε, ζήτησε παράταση. Ήταν το κέφιο η ώρα 6, να μην ως φέρω 8, για να μπορέσουμε να θάψουμε. Γυρίζαμε μάνα μου παντού, τον εσώσαμε. Πάντως όσες μητέρες χάσαν παιδιά, νομίζω ότι δεν πόνεσε καμιά όσο πόνεσα εγώ, ούτε εξοδεύτηκε όσο εξοδεύτηκα εγώ. Χαλάνε του γιο μου χίλιες φορές. Πώς νιώθεις, κυρία Ερπινίκη μου, νιώθεις πίκρα ή νιώθεις και περηφάνεια? Πώς νιώθεις για τώρα? Για να είμαι ειλικρινή, νιώθω πίκρα. Αλλά είμαι και περήφανη, διότι είπα σας, δεν έπιε προδότες ο γιος μου. Έπιε όπως έπρεπε. Όπως κάνει ο κάθε Έλληνας, ο κάθε χριστιανός. Το 1958 και ο αγώνας συνεχίζεται. Από τα βουνά μέχρι τις πεδιάδες, από τα χωριά μέχρι τις πόλεις. Ιδιαίτερα όμως τα βουνά που φιλόξενα κρύβουν τους αντάρτες και προσφέρονται για τη μορφή του πολέμου που άλλοι δεν είχαμε να επιλέξουμε. Στα βουνά της Μαδαρής κάθε κλαδί σκεπάζει ένα βήμα αντάρτη. Κάθε πουλί και λαϊδά μια αγάπη του. Κάθε πέτρα τον ξαποσταίνει. Σε αυτή την περιοχή δρά και πέφτει ο Χαράλαμπος Πετεμερίδης από τα Κανάβια. Ο Χαράλαμπος εντάσσεται στον αγώνα ενώ δουλεύει στην κατεχόμενη Κερίνια μας. Συνεχίζει τη δράση του ενώ εργάζεται στον πρόδρομο τη Λευκοσία τον Αμίαντο. Όταν ο διγενής έχει το λιμέρι του στα σπήλια, ο Χαράλαμπος είναι ένας από τους τροφοδότες της ομάδας. Και μετά τη μάχη του Δεκέμβρη, παραλαμβάνει και κρύβει προσωρινά στα Κανάβια τον ημίθεο Αυξεντίου, τον αρχιτέκτονα της νίκης. Η μάνα του, η Ανδριανή Πετεμερίδη, μάνα 8 παιδιών, το ξέρει. Το σπίτι του είναι σταθμός αγωνιστών για να φαν, να ξαποστάσουν και να συνεχίσουν. Η γυναίκα του είναι δίπλα του και μαζί του στον αγώνα και η σχεδόν αιωνόβια μητέρα του ακολουθεί με πλήρη διάβγεια τα μονοπάτια της μνήμης. Φόρε μια σάρπα γυρών του και κράντια τη φωτογραφική στο χέρι του και παρπάτε να εχάρει εσπωσή του άγγελος. Όπως να τον δούσει, τον καραμαλί μου νέφανε, τον καραμαλί. Ξυπνάτε ρε, έλαλε τους. Είσαι συγκυμημένοι. Να το βάλω με τον κύριο μου, επειδή να αγοράσουν μου χωράφια να καβάμουν γήπεδα. Ένε συμφωνούσα. Να πάω να βάλω τον κύριο μου να μας δώσει το χωράφι στο ροβέντο φορκούρι να κάνουμε γήπεδα. Δεν μας το διούρε θα μπει. Ένα μας το δόχει. Εν του χαλά χατήρι. Ό,τι είναι αν του πει ακρόνετον του. Είπε εν του λαρή του για πατέρα να μας τα δώσει στα μπέλια στο ροβέντο φορκού να κάνουμε γήπεδα. Όχι εμείς σας τα δύο. Μα γιατί.
Να μου πάμε, βρε, να σας δω τις καλές αμπέλια να πάμε τα ίδια. Να σας ακυρώσω με πατέρα. Και πόσα να μου δώκετε. Ε, πόσα θέλεις. Να μας δώκεις, να μου δώκετε 30 λίρες, λέει τους. Δηλαδή, του είχαν πολλά σου. Πολλά σου 30 λίρες. Πολλά σου, λέει του. Ας έχουμε 25. Α, τώρα δώστε μου 25. Ε, όχι. Να κάνουμε συνεργατική, ρε. Να κάνουμε συνεργατικό, ρε. Να κάνουμε σύλλογο, ρε. Δεν είχαν πει είμαστε φτωχοί, ρε, μες στο χωρκό. Πού να τα βρούμε, ρε. Έπιανε μπαίναν και χαρτί και παρπάτε μου σπίτι του σπιτιού και έπιανε φωτογραφίες. Έπιανε... και έγραφε τους ούλους και βάλε τους μετόχους να συνάξει οι άλλοι να κάνει συνεργατικά και συνεργατικές. Αλλά τούτοι χωρούν τα και φέρουν τα μαζί να σε κάνει τα μάτια του και πει. Μια καλή ημέρα που κατέβει ο Αξεντίου που το Χριστίε τα δίστε τα μέσα την Κυριακή. Έφεραν το στο πάνω χωρκό. Που το πάνω χωρκό πήραν τον έστω του Μουχτάρι. Να δει τους να με πάρετε στο σπίτι του παπά. Και να σε πάρουμε στο σπίτι του παπά. Ε, ο παπάς είναι στο κάτω χωρκό. Έπιαν τον όλη νύχτα, έφεραν τον στο σπίτι του παπά. Άμα και φέραν τον, ήρθε ο παπάς, λέει του λέγαν πει. Κατεβήνω Αξεντίου, λέει του, πού να τον κρύψουμε. Έστω του μες στο σπίτι του και εγκριστίε του, αλλά ήταν απόστοτα τα σπίτια κοινά. Λέει του παπά, το σπίτι μου είναι απόστοτο. Πού να τον πάρουμε να τον κρατήσουμε. Να τον πάρουμε μέσα στην εκκλησιά, λέει του. Ε, ήταν συνανταρημένοι. Επίανε μέσα στα μπέλη, εχάνε χώνε τον ούλη μέρο, και τα εντουρέχαν πει. Έρχεται μια κοτσιά καρύ, σε μια καρύφη, σε ραμπέρι γύρω ήταν την μάρα μου. Έρχεται μια κοτσιά καρύ, λέει του, και πάει γύρω γύρω της καρύφη, λέει του, και συνάει κάτσαρα και κάνει τα ρομιά και έρχεται καμπουρώντα από τα βριστού, έτσι να πιάω το φουστάνι μου. Λέει του, μεν τη συζητήχτη, λέει του, και εν είστε τέ μου. Εν είστε τέ σου, λέει, ναι. Ε, έφευκε. Ε, πήραν τον στην εκκλησιά, έκαμε Δευτέρα μια, Τρίτη δυο, Τετάρτην τρεις. Τετάρτην νύχτα νύχτα πιέν είδεν το, δηλαδή του είχαν πει να με φύσει που θα με σαράει του και όπως πάει ο παπάς. Έπιανε τα ρούχα ο παπάς που το πρωί που έφευκε μόλις από Αξεντίου μου στην εκκλησιά και έρχεται του και έφερνε τα έστω μέσα στη σακούλα. Την νύχτα έβαλε τα μέσα στη σακούλα και πάει στην εκκλησιά και έπαιρνε τα πάλι. Ε, δηλαδή του είχαν πει να με προδώσουν τα μέσα. Να με σηκώσει, να με πάρει, να βρει ομάδα να με βάλει μέσα. Ε, μα πού να σε πάρω, λέει του. Ήρθε Τετάρτη νύχτα. Γραμμή της χώρας είχαμε Δευτέρα και Τετάρτη και Σάββατο. Ο κύρις του ήταν στη χώρα. Ήρθε και τούτος. Γιατί μου γέμανα, είναι τα ρέι. Έπρεπε μου το φανάρι μου. Είναι σε μια φανάρι τόσο, το φορέν τέσσερις φωτογραφίες μέσα. Είναι να το κάνει κύριε μου. Να πάω στα λαουδερά, λέει, να πάρω τον Αξεντίου. Έξτρα του που κατέσαι κατένω Αξεντίου. Λαλό του είχα μου τα λαόνια γεμάτα κομμάτους τώρα να πάει όλη νύχτα να πάει στα λαουδερά, να πας παθητούν μες τα λαόνια. Λαλή μου αμάν ανάγκη να οφείω. Πάει στα λαουδερά, δεν βρίσκει ομάδα να το βάλει μέσα. Πάει στους 40, δεν βρίσκει ομάδα να το βάλει μέσα. Πάει στον πολίτσιπον τίποτε. Από την Τετάρτη είναι καμινός το Σάββατο. Το Σάββατο πήραν τον στο Βαλιχώρι. Εκεί σε κρυσφύγε το μένιο Αυξεντίου, σε άλλα κρυσφύγετα άλλοι και άλλοι, μέσα στα χωριά αλλά και έξω. Αλυσίδα ολόκληρη οι οπές της γης από όπου ξεπήδησε η ελευθερία της Κύπρου. Κατασκευασμένα με τέχνη, ανιστορούν ένα ολόκληρο έπος και όσοι ζουν αναθυμούνται. Με πίκρα για το σήμερα, περήφανοι για τους συναγωνιστές τους που έφυγαν. Κρυσφύγετο υπάρχει και στο σπίτι του Χαραλαμπού. Χρειάστηκαν δύο μέρες να το σκάψουν και προβληματίζονταν πού να βάλουν τα χώματα για να μην κινήσουν υποψίες. Τη λύση βρίσκει η γυναίκα του. Βγάλαμε, λέει, λάκκο της κουζίνας. Τα κρυσφύγετα κατασκευάζονται όσο γίνεται πιο κοντά στα χωριά για να γίνεται η τροφοδοσία πιο εύκολα και για να έρχονται οι αντάρτες όταν μπορούν για ένα μπάνιο, μια ζεστή σούπα, ένα μαλακό κρεβάτι. Ο Χαράλαμπος Πετεμερίδης συνεχίζει τη δράση του, μέρος της οποίας είναι και η τροφοδοσία των ανταρτών. Αποστολή που απαιτεί τόλμη και εχεμήθεια. Μεταφέρει όπλα, λαμβάνει μέρος σε εκτελέσεις προδοτών.
Η δράση της περιοχής είναι μεγάλος πονοκέφαλος για τους Άγγλους και την αλωνίζουν συχνά. Ερευνούν, επιβάλλουν κατοίκων περιορισμούς, φεύγουν και πάλι ξανάρχονται. Ο Χαράλαμπος είναι εκεί και ύστερα από προδοσία συλλαμβάνεται και κρατείται στα φοβερά ανακριτήρια στις πλάτρες. Υποβάλλεται σε απάνθρωπα βασανιστήρια και μετά την απόλυσή του αποφασίζει να βγει στα βουνά με την έγκριση του διγενή. Μέσα στο πράσινο του δάσους νιώθει ένα με τη φύση και γίνεται δυνατός όσο εκείνη. Κατασκευάζει κρυσφύγετο σε μια πλαγιά απέναντι από τα κανάβια και μένει αρχικά εκεί με συναγωνιστές του. Στα γειτονικά περιβόλια τους παίρνει κάποτε φαγητό η γυναίκα του. Και μια Κυριακή, ύστερα από ένα γάμο, της στέλνει μήνυμα να τον συναντήσει. Τρώνε μαζί και τη χαιρετά. Είναι Οκτώβρης. Ως τα Χριστούγεννα πια θα ξαναβρεθούμε. Την επαύριο, Δευτέρα το βράδυ, 6 Οκτωβρίου 1958, μεταδίδεται από το ραδιόφωνο ότι στήθηκε ενέδρα στη Μούτιν του Σαράντι. Και δύο μέρες αργότερα γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε ο Χαράλαμπος. Ένιωθα εδώ και λάρου να μένει την προρότηση ο γιος μου. Ήδου μητσής, ήδου μας 5 χρονών, έντε το μητσής μωρόν, αμα και λάρου όπως επίαν όλο οι μανάδες των και πάσιν οι δούτες των ούλοι, ούλοι λεβέντες του, ούλοι καλοί του, να μην υπκούν προδότες, να πιέσουν πατριώτες του μαλλίτσα. Τώρα θα τον έχεις εκτίμηση. Σέβεσαι το άλλος. Καμπή μου που πολέμησες στην μαλαρίστα μέρη, το αίμα σου που χύσει και είναι ελευθερία να φέρει. Και τα βουνά της μαγαρίστε γένα χαμηλώσα, να δα και το Χαράλαμπο μου και πάρε να ψηλώσα. Αμπί μου που σαν αγιώσα μέσα στες πιο μαγκάλες, και τώρα φύες πόσο μου και κάμες άλλες μάνες. Αφού εφύες πόσο μου και πήγαινε μακριά μου, έχασα την νεότη μου και ούλην την χαρά μου. Αξύπνα χαμπήκα οχτώ παιδιά στην πόρτα μου και έχασα το ένα και κλαίω και οδύνομαι για λόγους σου εσένα. Ξύπνα χαμπή καραμαλή, ξύπνα να δεις τον ήλιο, ξύπνα να δεις το γέμα σου που έγινε βασίλειο. Μάνες ηρών, μάνες μάρτυρων, μάνες της Κύπρου, ελευθεριάς οι αίρες, το χέρι σας δείκτης του χρέους, μάνες το όνομά σας θυσίες.